Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Μάρκος και θα φτιάξουμε το τρίτο κατά σειρά βιντεάκι για το mid mapping που φτιάχνω για όλα τα μηχανήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να ξέρετε ότι όλη μέρα σήμερα παιδευόμουν με το freeze mode γιατί ήθελα να φτιάξω σωστά τα LEDs να δουλεύουν όπως πρέπει και γιατί είχα να αντιμετωπίσω και ένα συνδυασμό κουμπιών που με εμπόδιζαν. Είχα να φτιάξω τα 4 κουμπιά Q's να είναι και 4 κουμπιά ταυτόχρονα για τα slicer triggers, ας πούμε. Και αντίστοιχα να φτιάξω τα LEDs, που αυτό ήταν το δύσκολο της υπόθεσης τελικά. Και επίσης μια παρατήρηση πάνω στο freeze mode. Παιδευόμουν 2-2,5 ώρες να το φτιάξω, να δουλεύει ταυτόχρονα η λούπα και το freeze mode ταυτόχρονα. Για κάποιο λόγο, όταν ενεργοποιούσα τη λούπα, μετά από λίγη ώρα σταματούσε να δουλεύει το freeze mode. Με αποτέλεσμα, επειδή εγώ τα κουμπιά τα είχα ρυθμίσει του freeze mode να είναι και modifiers για κάποιες άλλες λειτουργίες, να μην δουλεύει αυτό, οπότε να μου δημιουργεί πρόβλημα, οπότε απλά δεν κατάφερα να το κάνω να δουλέψει με λούπες. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Τι άλλο ήθελα να πω? Α, ναι, σας ευχαριστώ για το feedback μέχρι τώρα. Εντάξει, 2 μέρες βιντεάκι είναι, δεν έχουμε και τα χιλιάδες τα views. Αλλά εντάξει, θα τελειώσω πρώτα όλα το MIDI mapping μου που θέλω να φτιάξω πάνω στους controllers και μετά θα πιάσω ένα-ένα κάποια θεματάκια που θέλετε. Let's, κάποια εξειδικευμένα τέλος πάντων θέματα. Τι άλλο. Αυτά. Έφτιαξα και κάποια βασικά πραγματάκια που δεν είχα φτιάξει και κανείς δεν είπε, όπως pitch fader και key lock, αν είναι δυνατόν, δεν προσέχετε. Και έφτιαξα και λίγο τα effects, τα οποία θα τα τελειώσουμε μαζί, ευελπιστώ. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για τι γίνεται με το freeze mode. Λοιπόν, πιάσουμε λίγο να το κάνουμε ταξινόμηση ένα control. Α, ναι, έφτιαξε και ένα flux mode, εντάξει, αυτό είναι το μόνο εύκολο. Λοιπόν, να εξηγήσω λίγο τι έχω κάνει στο MIDI mapping μου. Λοιπόν, για όσους έχουν το reloop, Joy K3, είναι τα 4 κουμπιά που είναι τα Q's, από πάνω έχουν άλλα 4 κουμπιά, που είναι loop in, reloop out, beat grid δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, αυτά τα 8 κουμπιά συνολικά τα έχω βάλει στο freeze mode. Γιατί ήταν τα μόνα συνεχόμενα 8 κουμπιά που θα βολεύανε. Λοιπόν, τα 4 από αυτά τα κάτω ήταν Q's μαζί. Οπότε έπρεπε να βάλω modifier. Αυτό το modifier τον έβαλα στο freeze mode. Όταν πατάω το κουμπί του freeze mode, ταυτόχρονα ενεργοποιεί το modifier. Λοιπόν, για να μπορέσω να λειτουργήσω σωστά. Και μόλις εγώ ενεργοποιήσω το modifier και το freeze mode, τα Q's απενεργοποιούνταν μάλλον και δούλευε κανονικά το freeze mode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και το αντίστοιχο με τα φωτάκια για τα Q's, γιατί τα 4 Q's είχαν ήδη αναμένα εφόσον είχα εγώ βάλει Q's στο κομμάτι και αυτό ήθελα να τα σβήσω με το που ενεργοποιούνταν το freeze mode. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς το κάναμε. Λοιπόν, χθες εξήγησα λίγο τι γίνεται με το freeze mode. Freeze mode on είναι ότι ενεργοποιείται το freeze mode. Με το που το πατάμε γίνεται αυτό εδώ. Έχουμε εδώ πέρα, χωρίζεται ένα τμήμα του κομματιού σε 16 υποκομμάτια, ας πούμε. Το κόβει σε slices. Λοιπόν, και αυτό. Το ξαναπατάμε και κλείνει. Λοιπόν, count adjust κόβει, βασικά σου δίνει να σου καθορίζει πόσα κομμάτια θα βλέπεις ταυτόχρονα. Θα βλέπεις ένα, θα βλέπεις ένα, τρία, τέσσερα, ανάλογα πως το έχεις ρυθμίσει εσύ. Εγώ το έχω να το πηγαίνει στα 8, δηλαδή το γυρίζω το knob που έχω βάλει και το βάζω maximum 8, γιατί 8 κουμπιά έχω βάλει, οπότε δεν θα μου χρειαστεί κάτι παραπάνω. Μπορεί και να μην χρησιμοποιήσω και ποτέ το freeze mode όμως. Λοιπόν,
και το freeze slice size adjust κάνει ουσιαστικά, βάζει περισσότερη μουσική σε ένα slice. Σας το εξήγησα και χθες με τη λέξη δέντρο πώς το χειρίζεται. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει από ένα kick ουσιαστικά, να το ρυθμίσει, να σου βάζει μέχρι ολόκληρο beat ή δύο beat. Αυτό. Λοιπόν, τα κουμπιά αυτά είναι απλά. Τουλάχιστον άμα το βάλεις σε encoder, τα κουμπιά αυτά είναι απλά να τα βάζεις. Είναι όπως είναι, τα αφήνεις. Εγώ, επειδή στο κομμάτι που ήταν εντάξει, το slice count adjust ήταν εύκολο γιατί ήταν 1-16, οπότε τα αφήνεις 100% και σε κάθε tick που κάνει ο encoder πιάνει και ένα. Βάζει συν 1 ή πλην 1. Αφαιρεί πλην 1. Λοιπόν, στο slice size adjust είναι το αντίστοιχο με τα jogs. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις πολύ έτσι απαλά για να κάνεις με ακρίβεια χίλιος ό,τι θέλεις. Εντάξει, κανείς πάνω στο παίξιμό του δεν θα κάτσει να κάνει κάτι τέτοιο για κανέναν λόγο. Δεν νομίζω να έχει κάποιος τα skills ακόμα σε τόσο καινούριο. Όσοι μόνο έχουν περάσει από σεράτο σε τράκτορ θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, αλλά και πάλι έπρεπε να το κάνω με ακρίβεια χιλιοστού για να μπορέσω να βγάλω άκρη. Και κατέληξε κάπως έτσι. Βλέπετε ότι όσο το πειράζω, σε κάθε slice προσθέτει. Λοιπόν, έτσι το ενεργοποιήσουμε λίγο. Βλέπετε πως πάει. Το έχω βάλει να έχει πάρα πολύ μουσική σε κάθε slice. Οπότε, έχει πολύ... Περιμένεις πολύ ωραία κάθε slice. Μία παρατήρηση. Και να είναι ενεργοποιημένο το slice, τα jogs μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε κανονικά. Δουλεύουν κανονικότατα τα jogs. Και μπορεί να πας πίσω. Μπορείς να πας μπροστά. Που σημαίνει ότι όποιος έχει όρεξη να κάνει scratching με το freeze, γίνεται μια χαρά δουλίτσα, παιδες. Και το παρατήρησα κατά τύχη ακουμπώντας κατά λάθος τα jogs. Γιατί θεώρησα ότι εφόσον δεν δουλεύει με loop, θα δουλεύει με τα jogs. Δεν θα δουλεύει και με τα jogs, αλλά κατά τύχη τελικά είδα ότι δούλεψε. Λοιπόν, βλέπετε ότι τι γίνεται λίγο. Ωραία, κλείστε αυτό. Απενεργοποίησατε κιόλας. Λοιπόν, όπως σας είπα, με τις loops δεν δουλεύει. Τουλάχιστον εμένα μου χαλάει το mapping. Λοιπόν, για όσους αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με τα κουμπιά τώρα, θα σας εξηγήσω λίγο εγώ τι έκανα. Λοιπόν, έχουμε το freeze mode on. Αυτό κάτσε να το... να ταξινομήσουμε λίγο εντολές για να βλέπετε μαζικά τις εντολές που έχω βάλει. Ωραία. Λοιπόν, freeze mode on. Το έχω βάλει σε toggle, στο decay, και αντίστοιχα έχω βάλει ένα modifier. Χτες στο προηγούμενο βίντεο εξήγησα πώς μπορούμε να κάνουμε έναν modifier, εφόσον δεν έχει toggle από μόνος του, να τον κάνουμε switch, δηλαδή να έχει on και off. Λοιπόν, τι έβαλα? Έβαλα freeze mode on και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και ο modifier. Βλέπει αν είναι μη 2 ίσον 0 και το βάζει στο 1. Και αντίστοιχα μη 2 ίσον 1 ίσον 0. Στο tractor δεν υπάρχει το freeze mode ούτε σαν κάποιο λεντάκι μέσα. Τουλάχιστον δεν το έχω δει ακόμα. Όχι, το έχω δει. Μαλακία σας λέω. Έχει λεντάκι. Απλά δεν έχει πάνω στο tractor κάτι να δεις. Δηλαδή εδώ πέρα, ας πούμε, αυτό είναι το flux mode. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Το βάλανε σε επόμενη έκδοση από ότι όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Λοιπόν, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα βάλουν και ένα freeze mode κάτι, ένα F εδώ πέρα, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Τι είχαμε μείνει, ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει modifiers. Εδώ. Μη 2 ίσο 0 να πηγαίνει στο 1 και από μη 1, από μη 2 ίσο 1 να πηγαίνει στο 0. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα? Να βρούμε λίγο slice. Ωραία. Λοιπόν, μας βοηθάει για αυτό τώρα, γιατί την ίδια δουλειά κάνει. Λοιπόν, το filter on είναι ένα κουμπί το οποίο ενεργοποιεί το filter. Αλλά αυτό το κουμπί ταυτόχρονα είναι και το slice trigger 3. Λοιπόν, τι έκανα για να το καταφέρω να δουλέψει και να μην μπερδεύει τις εντολές. Να μην δηλαδή όταν πατάω slice trigger 3 να μου ενεργοποιεί και το φίλτρο. Δεν το θέλει κανένας αυτό.
Λοιπόν, τι έβαλα. Έβαλα ότι το filter on θα δουλεύει μόνο όταν το μη 2 ισούται με 0. Δηλαδή, πού είναι, να το. Όχι, δεν είναι να το. Πού το είναι, πού είναι ρε παιδιά. Τέλος πάντων, καταλάβατε τι θέλω να πω. Για να μην παρεβάλλει τη εντολή. Ωραία, δηλαδή τώρα όποτε πατάω το slice δεν έχει πρόβλημα. Το φίλτρο μένει ακούνητο, δεν κινείται, δεν ανάβει το φωτάκι και δεν ενεργοποιείται το φίλτρο. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι, τα λεντάκια, εντάξει, τα λεντάκια δεν μας νοιάζουν. Αλλά για το φίλτρο γενικά, αυτή είναι η διαδικασία. Για κάποια κουμπιά απλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στα hot cues. Γιατί τα 4 hot cues είναι και... Πού είναι? Ωραία. Α, καταπληκτικά. Λοιπόν, έχει βάλει με DKE για να βλέπουμε. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχω κάνει το ίδιο. Ο, αυτή είναι τα out. Τι κάνω, ρε παιδιά. Hot cues. Ναι. Select set. Ναι, παιδιά, το ξέρω, έχω λίγο χαζέψει σήμερα γιατί από το πρωί φτιάχνω τα MIDI mappings. Λοιπόν, ωραία. Εδώ πέρα, στο Select Set Store Hot Cue, βλέπετε ότι έχω βάλει δύο modifiers. Μία είναι ISON 0, δηλαδή όταν μία είναι ISON 0 να κάνει, να βάζει ένα Q, γιατί στο μία είναι ISON 1 το ίδιο κουμπί είναι και το Delete. Λοιπόν, και μη 2 ISON 0 να βάζει Hot Cue. Δηλαδή πρέπει να ισχύουν και αυτές και οι δύο προϋποθέσεις για να γίνεται Select Set Store Hot Cue. Άμα δεν ισχύει κάποια από τις δύο, σημαίνει ότι αυτό το κουμπί είτε θα είναι Delete, άμα μία είναι ISON 1, είτε θα είναι το Slice Trigger, όταν θα είναι μη 2 ISON 0. Μη 2 ISON 1, συγγνώμη. Λοιπόν, πού είναι το Delete? Να, είναι η ίδια εντολή. Εδώ πέρα, άμα δείτε. Αυτό είναι το καλό του Tractor. Ότι σου δείχνει όλες τις εντολές. Πώς λειτουργούν. Μάλλον όλες τις εντολές που έχεις βάλει εσύ που είναι πάνω στο ίδιο κουμπί. Λοιπόν, και άμα δείτε και στο Play Pause Deck είναι το ίδιο. Θέλει πάλι μη 2 ίσον 0 για να το βάλεις όλο αυτό. Α, και κάτι ακόμα που το έβαλα σήμερα γιατί το είχα ξεχάσει να το βάλω χθες με τα hot cues, με τα cues. Έβαλα και Face Sync. Το Face Sync τι είναι? Ουσιαστικά όταν θα πατάω εγώ το Q και θα κάτσει πάνω στην πότα του κομμάτιου του άλλου, ό,τι και να γίνει. Ακόμα και αν δεν είναι στα ίδια BPM, δεν είναι το ίδιο tempo, θα κάτσει στην πότα. Μάλλον θα κάτσει πάνω στο grid. Για να είμαστε συγκεκριμένοι, θα κάτσει πάνω στο grid. Γι' αυτό και στο Tractor πρέπει να κάθομαστε να κάνουμε σωστό beat grid. Αναγκαστικά χρειάζεται, δεν έχω να πω κάτι άλλο, αυτό χρειάζεται. Πρέπει να κάτσετε να το κάνετε. Είναι κουραστικό, είναι βαρετό. Εμένα μου πήρε 9 μήνες προσωπικά να το φτιάξω σε 17.000 κομμάτια. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, και το έβαλα σε όλα τα cues που έχω φτιάξει. Και βλέπετε εδώ πέρα, πάλι το ίδιο ισχύει. Μη 1 ίσον 0, μη 3 ίσον 0. Μάλλον να το δούμε λίγο στο. Ωραία, εδώ πέρα. Μη 1 ίσον 0 και μη 2 ίσον 0. Δηλαδή, αυτό το κουμπί το έχω βάλει και αυτό στα cues. Στα cues. Οπότε, και ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με το select set στο hot cue. Δηλαδή, όταν θα παίζω, κατευθείαν θα είναι και face sync. Κατευθείαν. Ωραία. Και πρέπει να είναι κλειστό το freeze mode. Οπα. Πρέπει να είναι κλειστό το freeze mode και να μην έχουμε πατήσει το shift. Το 1-1-1. Ωραία. Πάμε τώρα σε αυτό που εμένα προσωπικά με δυσκόλεψε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τα hot cue, τα LEDs, για να μας δείχνει αν έχουμε βάλει cues σε ένα κομμάτι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Όταν το έφτιαχνα χθες, όταν πάταγα το freeze mode, είτε θα μου ήταν αναμένα μόνιμα τα cues και θα απλά θα περνούσε από πάνω το slice κάποια στιγμή και θα έσβηνα αυτά τα LEDs,
είτε απλά δεν θα δούλευε όπως ήθελα. Λοιπόν, τι έκανα τώρα. Έκανα το εξαπλό. Έβαλα σε κάθε Q modifier, σε κάθε LED modifier, και του εξηγώ ότι όταν το μη 3 ίσον 0, η τιμή που θα παίρνεις είναι από μείον 1 έως 0. Το καταλαβαίνει αυτό το τράκτορ. Και τι είπα επίσης, όταν μη 3 ίσον 1, οι τιμές που θα παίρνεις θα είναι από μείον 1 έως μείον 1. Το μείον 1 είναι η τελευταία τιμή που παίρνει, το LED του Hot Q. Μάλλον είναι η πρώτη τιμή που παίρνει το LED του Hot Q, γιατί πάει μέχρι 5 αν θυμάμαι καλά. Οπότε το μείον 1 το βλέπει το τράκτορ σαν ότι είναι κλειστό. Το Hot Q, το LED, δεν δουλεύει. Λοιπόν, και, πού είναι το slice. Να το, λοιπόν, και στο ίδιο κουμπί έβαλα ότι όταν μη 3 ίσον 1, controller range 0 έως 1. Η μικρότερη τιμή που θα πάρει θα είναι το 0 και η μεγαλύτερη τιμή που θα πάρει θα είναι το 1. Και δουλεύει κανονικά. Όταν εγώ ενεργοποιώ το freeze mode που ενεργοποιεί και το modifier, σβήνουν τα 4 Qs που έχω, τα LEDs τους, και απενεργοποιούνται βασικά αυτή όλο το σύστημα και ξεκινάει να δουλεύει το slicer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, μία παρατήρηση τώρα που θέλω να κάνω. Αυτό ισχύει για όσους έχουν το Reloop Jockey 3. Λοιπόν, όταν καθίσετε να φτιάξετε, βασικά αυτό ισχύει για όλους όσους αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με εμένα. Λοιπόν, το Reloop Jockey 3 έχει 4 συν 4 Qs. Δηλαδή τι εννοώ? Επειδή έχει έναν hardware modifier δίπλα από τα 4 Qs, αυτό που γράφει 5 έως 8, για όσους το έχουν το Master Edition, τη Master Edition, όταν το πατάς αυτό, αλλάζουν τα 4 κουμπιά και στέλνουν άλλο MIDI σήμα. Οπότε, τι πρόβλημα εγώ αντιμετώπισα? Εγώ ήθελα μέχρι 8 slices μάλλον. Λοιπόν, οπότε τα 4 κουμπιά που είναι τα Qs, θα έπρεπε να βάλω την ίδια τιμή slice και για το Q1 αλλά και για το Q5. Το κουμπί, για να καταλάβετε, το κουμπί που είναι για το Q1 είναι και για το Q5. Οπότε την τιμή slice trigger 8 εδώ πέρα, αυτή η τιμή είναι όταν το κουμπί του Q για το reloop είναι στην τιμή 4, αλλά αυτή η τιμή είναι το ίδιο κουμπί αλλά όταν έχω πατήσει τον hardware modifier και είναι το Q8, στην τιμή 8. Λοιπόν, και με την ίδια λογική έγινε όλο το MIDI mapping και ήταν κάτι που έπρεπε να προσέξω εξ αρχής. Και αντίστοιχα πρέπει να φτιάξω και τα outs με την ίδια διαδικασία. Τα outs έπρεπε να γίνουν πάλι έτσι. Τα LEDs. Να τα φτιάξω πάλι ένα-ένα, το ένα το ίδιο, και απλά να ξαναπάτω το κουμπί. Και όπως βλέπετε, έχω φτιάξει, είναι πόσα slices τώρα εδώ πέρα. Όλο αυτό τώρα είναι για να ανάβουν τα φωτάκια. Είναι βασικά τα μισά είναι για να ανάβουν τα φωτάκια και για να λειτουργήσουν τα slices. Όλο αυτό είναι για τα slices. Φωτάκια και λειτουργία. Και ακόμα δεν έχουμε μπει στα remix decks. Λοιπόν, τι άλλο περίεργο? Το facing το εξήγησα γιατί το έχω βάλει. Τα slices εξήγησα πως λειτουργούν. Δεν έχω καταφέρει. Όποιος καταφέρει να το φτιάξει με λούπα, να δουλεύει με loops, έχει καλός. Κάτι άλλο, τα slices τα έχω βάλει, slice trigger, να είναι hold. Δηλαδή όταν το κρατάς πατημένο παίζει, όταν το αφήνεις δεν παίζει. Φυσικά όταν παίζει το κομμάτι εξ αρχής και του βάλεις εσύ το freeze mode, όταν θα πατάς το συγκεκριμένο slice δεν θα σταματήσει να παίξει ή να παίζει το κομμάτι μετά άμα το αφήσεις. Παίζει κανονικά, συνεχίζει. Αλλά το έβαλα έτσι γιατί με το toggle, άμα το βάλεις να ανοίγει και να κλείνει, όταν είσαι στο freeze mode
και το πατήσεις και μετά το ξαναπατήσεις το ίδιο κουμπί, σε ξαναπάει στην αρχή. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμο. Και επειδή δεν κατάλαβα αν δουλεύει με flux mode για να συνεχίζει το κομμάτι από πίσω να παίζει, ώστε όταν το αφήσεις στο freeze mode να σε πάει στο σημείο που σε άφησε, που θεωρητικά θα έπρεπε να είσαι, το άφησα στο hold. Εντάξει. Ούτως ή άλλως, αν το χρησιμοποιήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε μετά από πολύ practice αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα τώρα εδώ πέρα. Έτσι περίεργο. Facing το εξήγησα. Modifier το εξήγησα χθες πώς λειτουργούν. Key lock. Μπράβο. Αυτό δεν το είχα φτιάξει χθες. Λοιπόν. Και αυτό το κουμπί ισχύει για το ίδιο πράγμα που ισχύει για το φίλτρο. Γιατί έπρεπε να το φτιάξω ώστε να μην παρεμβάλλω τις εντολές και να μην μπερδεύω, να μην ενεργοποιούνται κουμπιά χωρίς λόγο. Λοιπόν. Το key lock on είναι για να σου κρατάει την νότα και να μην την αλλάζει άμα πειράξεις τα pitch faders. Ωραία. Λοιπόν, έχει το δικό του λεντάκι, το οποίο έγινε με την ίδια λογική που έγινε και τα hot cues, πάλι. Μη 3SO1, κάνε αυτό, να έχεις αυτή την εντολή. Αλλά εδώ πέρα η μικρότερη τιμή που παίρνει είναι το 0. Γιατί εδώ πέρα βλέπει διαδικό, 0 και 1. 0 κλειστό, 1 ανοιχτό. Δεν είναι και δύσκολο. Από τις πιο εύκολες εντολές. Λοιπόν, το key adjust πάει πάνω στα knobs. Λοιπόν, και ουσιαστικά αυτό που κάνει, βασικά, ναι, έχει knobs σε μένα. Αυτό που κάνει είναι, όταν το γυρίζεις, να αλλάζεις λίγο την νότα. Να το κάνει πιο, άμα το πας δεξιά, να το κάνει πιο υψήφωνο και άμα το κάνει, άμα το έχεις πιο, το βάζεις στα αριστερά, να το κάνει πιο έτσι βαρύ και ασήγωτο. Και αυτό. Λοιπόν, σε αυτό δεν έχω βάλει modifiers γιατί δεν θα χρειαστεί να βάλω κάτι πάνω, ακόμα, τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε τώρα στον χαβαλέ της υπόθεσης. Φυσικά, ό,τι θέλετε, ρωτάτε και το εξηγώ σε επόμενο βίντεο. Λοιπόν, θα πούμε λίγο στα effects τώρα. Τα effects έχουν περίεργο σύστημα στο reloop, γιατί έχει 4 κουμπιά, 4 encoders, endless encoders, οι οποίοι έχουν και click και γυρίζουν και έχουν και περίεργο σύστημα με τα LEDs τους. Δεν είναι on-off τα LEDs, έχουν πολλά διαφορετικά LEDs. Και όταν, για να το βρω πώς δουλεύανε τότε, έσπαγα το κεφάλι μου και λέω, μα γιατί δεν δουλεύουν, ας πούμε, αφού η εντολή είναι out και είναι το αντίστοιχο. Ήθελε διαδικασία περίεργη. Λοιπόν, δεν τα έχω φτιάξει ακόμα αυτά. Λοιπόν, FX Unit Mode Selector. Τι κάνει αυτό? Σου επιλέγει αν θα το έχεις τα effects, αν θα τα έχεις σε group, σε τριάδα δηλαδή. Σας δείξω. Αν θα τα έχεις εδώ πέρα σε τριάδα, αυτό εδώ, 1, 2, 3. Ή αν θα τα έχεις σε single. Αν θα έχεις, ας πούμε, μόνο ένα effect και θα έχεις περισσότερες παραμέτρους να φτιάξεις. Για όσους έχουν πρόβλημα με το MIDI mapping, γιατί θα το παρατηρήσουν, αυτό εδώ πέρα, εμένα λόγω ανάλυσης οθόνης, δεν μου βγάζει, ας πούμε, όλες τις ονομασίες και τα πάντα. Ενώ, ας πούμε, εδώ πέρα, native instruments, φτιάξω αυτό επιτέλους, βάλ το να είναι full, εδώ πέρα, να είναι full, να έχουμε χώρο να βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το reset. Τα βάζει όλες τις παραμέτρους στο 50% ή όπου το βάλεις εσύ να πηγαίνει. Οπότε, άμα δεν σας ανάβει μόνιμα φωτάκι στο MIDI mapping όταν το φτιάχνετε, μην τρελαθείτε, το έχετε κάνει σωστά. Απλά, όταν είναι σε single mode, αυτό εδώ είναι reset. Αυτό συνήθως είναι το kill, τουλάχιστον για τα delays, είναι το kill. Κάνει δηλαδή ένα τουκ-τουκ-τουκ, τα αφήνει, ας πούμε, να φεύγει. Και αυτό εδώ πέρα είναι το rate. Λοιπόν, πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι έχω κάνει. Α, επίσης, όταν είναι σε single mode, να το θυμάστε αυτό, θα πρέπει να ενεργοποιείτε και το FX 1 εδώ πέρα, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Όταν είναι σε group, σαν τους τουρίστες, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε μόνο αυτό. Αλλά θα πρέπει να ενεργοποιείτε μετά και κάθε FX ξεχωριστά. Λοιπόν,
τι έχω κάνει εγώ τώρα, εδώ πέρα. Καταρχήν το FX Mode Selector είναι modifier. Δουλεύει με τη λειτουργία, με τη λογική του switch modifier, του on-off modifier. Δηλαδή, if FX unit, ωραία, FX unit 1 είναι single, κάντο group. Άμα είναι group, κάντο single, εδώ πέρα. Λοιπόν, και εδώ πέρα, και πάντα να προσέχετε, γιατί εδώ πέρα χάνεσαι λίγο και γιατί έχεις να βάλεις πολλές εντολές πάνω στα FX και χάνεσαι τι θες να κάνεις, να προσέχετε πάντα, να έχετε τσεκαρισμένο ποιο είναι το, σε ποιο FX unit είναι ενεργοποιημένο. Ωραία. Και αυτά εδώ πέρα να τα τσεκάρετε πάντα, δύο και τρεις φορές. Μία παρατήρηση, γιατί δεν ξέρω γιατί δεν το βάλανε στην ίδια καρτέλα. Για να ενεργοποιείτε το FX unit, πάτε στο mixer και είναι FX unit 1 on, 2 on, 3 on, 4 on. Λοιπόν, για να ενεργοποιήσετε το FX, το συγκεκριμένο, τα FX τα συγκεκριμένα, ωραία, πάτε στο FX unit, unit on. Δεν ξέρω γιατί δεν το βάλανε στην ίδια καρτέλα και κάθεται και ψάχνει ο κόσμος χωρίς λόγο, αλλά το κάνανε έτσι. Δεν, εντάξει, αυτό, δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν. Πάμε τώρα. Λοιπόν, αυτά τα κουμπιά εδώ πέρα, αυτά εδώ πέρα τις εντολές, τις έχω βάλει για όσους έχουν το reloop, εκεί πέρα που λέει FX2, να πηδάει από single σε group με αυτό το κουμπί. Λοιπόν, τι πρόβλημα αντιμετώπισα και... Εντάξει, το έφτιαξα με έναν πολύ μπακαλίστικο τρόπο, αλλά το έφτιαξα. Πού είναι, ωραία. Λοιπόν, όταν πήδαγα από group, από single σε group και ενεργοποιούσα τα effects εδώ πέρα και, και τα δύο κουμπιά, όλα καλά, δεν είχα θέμα. Όμως, επειδή ήθελα να γλιτώσω εντολές και να μην το ψάξω πολύ σε κάποια θέματα, όταν το ενεργοποιούσα, να, έχω τώρα πατάω ένα κουμπί. Ενεργοποιούνται και τα δύο. Όταν όμως άλλαζα καρτέλα και πήγαινα στο group, αυτό έμενε ενεργοποιημένο και το delay έκλεινε αυτόματα. Εντάξει, θα μου πείτε λογικό είναι αυτό, έτσι δουλεύει το tractor, τι περίμενες. Ναι, το πρόβλημα έχει ως εξής όμως. Όταν εγώ ξαναπέραχα σε single και αυτό ήταν ενεργοποιημένο, αυτό δεν ήταν εδώ πέρα, ήταν έτσι. Ήταν όπως το βλέπετε τώρα. Οπότε, εγώ όποτε πάταγα το κουμπί για να ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα και το unit, και το FX unit και το unit συγκεκριμένα, ανάβανε ένα lag. Όποτε άναβε το ένα, έκλεινε το άλλο. Εντάξει. Θα μπορούσα φυσικά να το βάλω σε direct, δηλαδή να του βάλω ότι άμα αυτό δεν ανάβει, άναψε το. Άμα ανάβει, άναψε το. Βασικά να του πω, άναψε το ό,τι και να γίνει. Αλλά εντάξει, δεν το ήθελα. Οπότε τι έκανα. Έκανα κάτι παρόμοιο βασικά. FX unit mode selector, ωραία. Λοιπόν, του είπα ότι όποτε αλλάζεις καρτέλα από group σε single, θα μου κλείνεις τα FE. Ό,τι και να γίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται κάνεις να δύσκολα θα κάτσεις να έχεις FE μόνιμα ενεργοποιημένα. Εκτός αν θέλεις κάνα reverb, επειδή έχεις χάλια ποιότητα, ευχαριστώ τον Τάσο για αυτή την που το είχε πει, ας πούμε, στην ομάδα, και θες, ας πούμε, να το δώσεις πιο πολύ όγκου του κομματιού. Οπότε τι έκανα, έχω βάλει όταν αλλάζω mode, ό,τι και να γίνει, να απενεργοποιείται τα FE. Ωραία, μια παρατήρηση τώρα. Ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένο... Ωπα, να κάτσε να αλλάξουμε mode. Ωραία, ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένο, αυτό εδώ, αν τα έχουμε ενεργοποιημένα, αν δεν ενεργοποιήσεις εδώ τα FE και αντίστοιχα, άμα δεν ενεργοποιήσεις αυτό, δεν θα γίνει τίποτα. Θα κάθεσαι να το κοιτάς. Το είχα αντιμετωπίσει στην αρχή αυτό, όταν μπήκα στο tractor από το Virtual DJ και έλεγα, μα γιατί δεν δουλεύει. Τι έχω, τόσο βλάκας είμαι. Ναι, η απάντηση ήταν ναι, τόσο βλάκας ήμουν. Λοιπόν, ωραία. Group, πάμε εδώ. Πάμε τώρα. Να δούμε λίγο τα... πώς έχω σκεφτεί το mid mapping για τα FE. Λοιπόν,
FX Unit. Οπα, αυτό είναι το out. Ναι. Λοιπόν, FX Unit on. Εδώ, βασικά μου πιάσαμε την αρχή. Α, ωραία. Αυτό είναι το Direct. Δεν το θέλουμε. Θέλουμε αυτό. Λοιπόν, τι έχω βάλει τώρα σε αυτό. Α, ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ το κουμπί, τι του έχω βάλει να κάνει. Όποιοι έχουν το Reloop JK3, ωραία, και είπα ότι τα τέσσερα πάνω Endless Encounters έχουν και click, που σημαίνει ότι όταν το πατάς, μπορείς να ενεργοποιήσεις κάτι, είναι σαν κανονικό κουμπί. Τι έχω βάλει εδώ τώρα. Αυτό το έχω βάλει για instant effect, να βάλω, ας πούμε, όσο το κρατάω πατημένο, να ενεργοποιείται ένα effect και όταν το αφήσω, να πέσει στο νεκρό. Λοιπόν, τι έκανα τώρα εδώ σε αυτό. Αυτό το έχω βάλει εκεί πέρα που είναι το dry wet. Ωραία. Και όταν το κρατάω πατημένο, ενεργοποιείται το effect. Αλλά το έχω βάλει με τέτοιο τρόπο, βασικά το έχω βάλει και modifier, γιατί σε αυτό το πιθανότερο είναι να μπει και κάποια δεύτερη εντολή. Είτε για εφέ, για να διαλέγω εφέ, είτε βασικά αυτό, για να διαλέγω εφέ, το πιθανότερο. Να δούμε και λίγο ποια εντολή έχω βάλει. Έτσι λίγο. Θα αλλάξουμε. Ωραία. Μπράβο. Καλά είπα. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος που δεν το έχω βάλει... Sorry, παιδιά. Ωραία. Ο λόγος που δεν έχω βάλει σε κανένα από αυτά εδώ πέρα, αυτό για να καταλάβετε, είναι... Α, τώρα το κρατώ. Απλά το πατάω. Το πατάω και ενεργοποιείται. Φανταστείτε τώρα αυτό να το κάνετε με τα εφέ. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό δεν έχω βάλει να βλέπει, να το ενεργοποιεί άμα είναι σε group ή σε συνεκλή, το έχω βάλει έτσι χήμα. Γιατί δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω για κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή είναι το dry wet, δεν πρόκειται να το βάλω για να ψάχνει εφέ. Να βάλει κάποιο εφέ σε κάποια από τα τρία κομμάτια του group. Είναι μόνο για να το χρησιμοποιήσω, μόνο για να φορτώνω μία τριάδα έτοιμη, όπως το σκέφτομαι. Ένα combination με effects. Λοιπόν, ωραία. Okay. Αυτό είναι direct. Πώς το έχω βάλει. Ωραία, toggle. Εδώ. Α, μπράβο. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα τι έχω βάλει. Αυτό. Ωραία. FX unit. Ένα on. Λοιπόν, είναι αυτό το κουμπάκι τώρα. Θα μου πεις πως το ξέρεις. Εντάξει, μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, όταν είναι σε group, λοιπόν, μπράβο, λοιπόν, όταν είναι σε group, δεν θα σου χρειαστεί. Δεν θα σε νοιάξει. Βασικά αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο το έβαλα όταν αλλάζω τα από group σε single, να σβήνει τα εφέ, για να μην έχω να φτιάξω mappings μετά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα ουσιαστικά, όταν θα το πατήσω, θα ενεργοποιηθεί αυτό εδώ πέρα. Όταν είναι σε group mode. Όταν όμως το έχω βάλει σε single mode, ενεργοποιεί και τα δύο. Βολικότατο. Δεν ξέρω γιατί τα κάνω έτσι. Αλλά ας πούμε ότι γλιτώνω εντολές στο μυαλό μου. Να έχω να σκέφτομαι λιγότερα μετά. Και να με βρίζω λιγότερο να κάνω λάθη. Λοιπόν, πού είναι τα buttons. Μπράβο. Λοιπόν, buttons τώρα. Εδώ πέρα γίνεται ένας χαμούλης. Λοιπόν, τα buttons είναι για να ενεργοποιήσεις τα εφέ. Είναι τρία. Το ένα button, δύο button, τρία button. Λοιπόν, το button στο ένα, όταν είσαι σε single mode, είναι το reset. Το θυμάστε αυτό. Δηλαδή, γιατί θα το πατήσετε μια φορά και θα σας πάει στο 50% ή όσο το έχετε ρυθμίσει. Λοιπόν,
όταν είσαι single mode. Όταν είσαι group mode, ενεργοποιεί ένα από τα τρία φε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Λοιπόν, γι' αυτό εδώ πέρα έχω βάλει μη 1 ίσον 0 και FX unit group. Γιατί όταν θα το βάλω μη 1 ίσον 1, με shift δηλαδή, θα του βάλω να, έχει, να φορτώνει στα FE μια άλλη τριάδα. Να έχω ουσιαστικά 8 τριάδες έτοιμες με combinations για FE. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, ωραία. Και ουσιαστικά έτσι πάει. Δεν είναι δηλαδή το MIDI mapping μετά, το βάζετε αναλόγως, πώς θέλετε. Όταν είναι στα FE, γιατί βλέπει διαφορετικές στολές. Να το θυμάσαι αυτό. Δηλαδή αυτό που είναι το reset στο button 1 όταν είναι σε single mode είναι ενεργοποίηση FE. Ενεργοποίηση FE κανονικά, να μένει το FE όρθιο κανονικά για το group. Δηλαδή το ότι στο κάνει hold και στιγμαία στο single δεν σημαίνει ότι θα στο κάνει hold και στιγμαία και στο group. Οπότε αυτό το έχω βάλει hold. Μπράβο. Ωραία. Αυτό έχει μπει hold γιατί είναι. Γι' αυτό είναι και σε group mode άλλωστε. Γιατί του έχω βάλει. Να, είναι ουσιαστικά. Είναι η ίδια εντολή του tractor. Απλά έχει. Είναι σε διαφορετικά. Το έχω βάλει για διαφορετικά panels. Ας πούμε. Αυτό εδώ πέρα είναι σε toggle. Γιατί εντάξει, όταν θα πατάω αυτό το κουμπί θέλω να δουλέψει. Είτε είναι σε group mode είτε σε single, θέλω να δουλέψει, να κάνει τη λειτουργία που θέλω να κάνει. Οπότε το έχω βάλει να ανάβει και να σβήνει. Λοιπόν, αυτό εδώ το κουμπί όμως που είναι για το reloop, είναι ο endless encoder που έχει από πάνω, που έχει στιγμίο κλικ, το έχω βάλει ώστε όταν το κρατάω πατημένο να ενεργοποιείται το συγκεκριμένο FE όταν είναι σε group. Γι' αυτό το έχω βάλει και group. Όταν είναι σε single FE δεν δουλεύει αυτό το κουμπί, δεν κάνει τίποτα, απλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, όταν είναι σε group όμως το έχω βάλει κρατώντας πατημένο το κουμπί αυτό κάτω να ενεργοποιείται το συγκεκριμένο FE και όλο το FE μαζί, δηλαδή και το unit του FE, να ενεργοποιείται. Και μόλις το αφήνω, να κλείνει το FE. Αυτό είναι καλό για στιγμή delay, για τέτοιες βλαγιούλες. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν. Και το έχω βάλει και μη ένα, γιατί είπα ότι όταν θα το γυρίσω, όταν θα το χρησιμοποιώ, το συγκεκριμένο, θέλω να μου κάνει, να μου αλλάζει τα combinations, να μου αλλάζει τριάδες στο group. Λοιπόν, τι δεν έχω φτιάξει. Εντάξει, έχω φτιάξει τα LED outs, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Απλά προσοχή στα FX units. Εδώ πέρα αυτά, προσέχτε τα. Γιατί μπερδευόμαστε και λέμε, ας πούμε, πατάς στο deck A, το FE, και σου ανάβει στο deck B. Και λες, τι γίνεται, γιατί. Λοιπόν, επίσης αυτό εδώ πέρα να το αναθέτετε στο σωστό. Δηλαδή το button 1 να το προβάζετε για το FX unit 1. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχει ένα καλό. Μπράβο. Τι αντιμετώπιζα εγώ τώρα. Πού όμως, είναι στο FX, πού είσαι αγάπη μου. Στο unit on. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ πέρα, αυτά μπερδεύω πολλές φορές. Έβαζα στο FX unit που ήθελα, πάταγα το κουμπί για το FX Unit 1 σε αυτό το deck δηλαδή και έβαζα εδώ πέρα κατά λάθος, άφηνα FX Unit 2 και άναβα ένα λαντάλλον και δεν έβαζα άκρη. Λοιπόν, και FX Unit on εδώ πέρα είναι να βάζεις, ας πούμε, το FX Unit 2 και να το βάζεις στο deck α ή στο deck d και να λες άλλο θέλω να κάνω και άλλο ήθελα και άλλο μου βγήκε τελικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε λίγο τα knobs για τα FE για να δούμε λίγο
ειδικά για το reloop, πώς πρέπει να σκεφτούμε για να βάλουμε τα LEDs. Και αυτό μπορεί να χρησιμεύσει και σε άλλους που έχουν πρόβλημα με τα LEDs. Λοιπόν, πάμε FX Unit, Knob 1. Λοιπόν, Knob 1, FX Unit 1, άρα πάμε για το 10A. Δεν βάζω, δεν θα βάλω 4 FE και τα 4 FE μάλλον να τα βάλω σε ένα κάθε δεξι χωριστά. Εντάξει, δεν έχω τόσα πολλά κουπιά, δεν έχω τόσα από και δεν θα χρησιμοποιήσω και τόσα πολλά FE στη ζωή μου. Λοιπόν, Knob 1, learn, το γυρίζουμε. Εμένα είναι endless encoder, οπότε θα πρέπει να κάτσω να ψάξω να βρω με τι ταχύτητα θα το βάλω. Λοιπόν, εδώ σίγουρα πας μη 1 ίσον 0 και εντάξει, δεν μας νοιάζει αν θα το βάλουμε σε group ή σε single, γιατί πάνω κάτω θέλουμε σε συγκεκριμένη ταχύτητα όταν γυρίζουμε το knob να πηγαίνει, να αλλάζουν οι παράμετροι. Οπότε να κάνουμε ένα τσεκάρισμα, να δούμε λίγο τι γίνεται. Α, ναι. Εντάξει. Βλέπετε, εδώ πέρα το έχω βάλει και γυρίζει. Αλλά εγώ ουσιαστικά τώρα κάνω πολλή κίνηση για να το βάλουμε. Για να το κάνω να δουλέψει σωστά. Οπότε, βάλουμε λίγο acceleration. Βάλουμε στο 11% για να μας πάει στα 10. Δεν έχω καταλάβει γιατί το κάνει αυτό. Αλλά θα δούμε. Ω, λίγο καλύτερα. Να βάλουμε στο 20. 21 δηλαδή. Ωραία. Ναι, συμπαθητικό. Αλλά και πάλι είναι πολύ. Να το βάλουμε στο 30. 31. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε τώρα στο εκνευριστικό της υπόθεσης. Θέλουμε να βάλουμε τα LEDs. Λοιπόν, story loop έχει 11-12 LEDs διαφορετικά για κάθε endless encoder και είναι κόκκινα και ανάβουν κυκλικά. Όσο γεμίζει το FE, γεμίζουν και αυτά, ανάβουν σταδιακά τα LEDs. Λοιπόν, όταν εγώ το έφτιαχνα, δεν είχα καταλάβει. Με κοροϊδεύει, το βλέπετε. Όταν το έφτιαχνα δεν είχα καταλάβει πώς θα το φτιάξω το out, γιατί δεν δούλευε όταν το έφτιαχνα. Λοιπόν, τι έκανα. Είδα εδώ πέρα βασικά είναι, ποια εντολή είναι. Σε ίσον 0.30. Πήγα add out, πήγα knob, το έβαλα, αλλά τώρα, εσείς δεν το βλέπετε, εγώ το βλέπω όμως, δεν δουλεύει τίποτα, είναι νεκρό. Δεν ανάβουν τα LEDs. Λοιπόν, τι σκέφτηκα, λέω, κάτσε να δω πώς έχει κάτι, να το ψάξω λίγο πιο, να δω τι γίνεται. Λοιπόν, πήγα, τι ήταν, κανένα 13 ήταν, 13 σε 30, πήγα 13 σε 30. Είναι η 30η εντολή. Λοιπόν, είναι ένας μπακαλίστικος τρόπος τραυτός που θα πω, όταν, αλλά να κρατάτε το μάτι σας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, γιατί το 30, η 30η εντολή, σαν να δείτε λίγο και το... Είναι 127 εντολές. Η 30η εντολή που στέλνει το συγκεκριμένο knob θα πρέπει να βρείτε την αντίστοιχη εντολή εδώ πέρα. Καταλάβατε. Δηλαδή θα πρέπει να μετρήσετε από πάνω έως κάτω το 30 που πέφτει. Λοιπόν, νομίζω σε μένα πρέπει να το F1. Τι είναι αυτό τέλος πάντων. DSE1. Ωραία. F1. Και έτσι δούλεψε. Λοιπόν, όταν το είδα ότι δουλεύει έτσι, εντάξει, περνάω από ότι χάρηκα. Γιατί, εντάξει, δουλεύει. Κάνεις κάτι και δουλεύει. Λοιπόν. Και όσο το γυρίζεις, δουλεύει κανονικά. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Ότι είναι ένας πολύ ωραίος μπακαλίστικος τρόπος, αλλά ό,τι αντιστοιχεί εδώ, αντιστοιχεί και εδώ. Και άμα δεν υπάρχει εδώ, δεν σου λειτουργεί αυτή εδώ η εντολή, ωραία, ψάξε και στο note, μήπως είναι εδώ που μήπως στέλνει εδώ πέρα MIDI εντολές. Και νομίζω κάτι αντίστοιχο γίνεται
και με τα video meter story loop, τα οποία πρέπει να ψάξω να βρω στο manual να δω ποια είναι, γιατί εδώ είναι μπέρδεμα. Εδώ είναι λίγο στην τύχη, το ψάχνεις. Αυτό. Λοιπόν... δεν θέλω να σας κουράσω με κάτι άλλο, ουσιαστικά τώρα. Γιατί τα εφέ είναι αυτό, είναι αυτά. Α, να φτιάξω και να φτιάξω κάτι ακόμα τότε. Έτσι, να το δείτε. Λοιπόν, FX Unit, Effect 1 Selector. Λοιπόν, όταν είμαστε σε Group Mode, ωραία. Όταν θα είμαστε σε group mode, το Effect Selector 1 είναι το πρώτο. Δηλαδή θα σου αλλάξει και στο Single και στο Group Mode το πρώτο εφέ. Ωραία, ωραία. Όταν είσαι στο εφέ, όταν χρησιμοποιείς Effect Selector 2 για το δεύτερο, αυτό λειτουργεί μόνο στο Group Mode. Νομίζω λογικό. Γιατί στο Single Mode δεν έχεις δεύτερο εφέ. Έχεις ένα μόνο. Το πρώτο. Αυτό για να το έχετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, εδώ πέρα. Learn. Μία Nation 1. Εδώ πέρα. Γιατί θέλω. Όταν θέλω το εφέ που θέλω να αλλάζω, ωραία, να είναι και αυτό που θα ενεργοποιώ με το ίδιο knob. Με το ίδιο, όταν θα γυρίζω δηλαδή το knob, να χρησιμοποιώ τόσο πάνω τα ίδια κουμπιά, για να το κάνω εκείνη την ώρα αυτό που θέλω. Λοιπόν, πατάμε learn, ωραία. Να κλείσουμε μπάς και δουλέψει κατευθείαν έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα, ναι. Όταν είναι, γυρίζω αυτό το συγκεκριμένο knob και όταν το πατάω χωρίς να χρησιμοποιήσει shift, απλά μεγαλώνει και μικραίνει τις παραμέτρους. Τώρα κρατάω πατημένο το shift και το γυρίζω και πηγαίνει λίγο, εντάξει, λίγο γρήγορα. Οπότε, πάμε να το φτιάξουμε πάλι. Effect ένα selector. Πάμε να το βάλουμε encoder. Πάμε να το βάλουμε άστο relative. Και να το βάλουμε 10% για αρχή. Ναι, και γαμώ τους μπακαλίστικους τρόπους όμως. Ναι, ούτε καν. Λοιπόν... πού είσαι αγάπη μου, έλα εδώ. Ωραία. Το βάλουμε 20. Βασικά να το βάλουμε 30. Και να το βάλουμε και ένα... θα το δοκιμάσουμε 30 βασικά. Έλα εδώ. Όχι. Μπας και... α, έλα ρε. It's alive. Ωραία. Απλά, ναι, θέλει πείραγμα. Μήπως θέλει acceleration. Μπορεί. Άμα δεν δοκιμάσεις, δεν μαθαίνεις. 10. 11 τότε. Το παίρνεις δύσκολος. Έλα εδώ. Ναι. Λοιπόν... βάλουμε κανένα 20%, βάζει και δούμε τι γίνεται. Καλό, εντάξει τώρα. Ναι, τώρα είναι πολύ γρήγορο. Μία παρατήρηση. Πολλά εφέ, σε πολλά εφέ μάλλον δεν υπάρχουν όλα τα knobs και όλα τα κουμπιά. Να το έχετε υπόψη σας. Ότι σε κάποια εφέ, απλά δεν θα έχεις όλες τις λειτουργίες. Ναι. No εφέ. Θέλει. Επειδή στο δικό μου controller με κάθε δύο tick που κάνει πάει, αλλάζει και ένα εφέ, θα το βάλουμε 75%. Το βάλουμε εδώ ένα 20. Ναι, είμαι λίγο... πώς το λένε, ψυχαναγκαστικό σε κάποια πράγματα. Καταπληκτικά. Tick, γύρισμα και αλλαγή. Καταπληκτικά. Πανέμορφα, δουλεύει. Δουλεύει όπως ακριβώς θέλω. Λοιπόν... επειδή τώρα... δεν έχω βάλει LEDs σε αυτό τώρα. Όταν αλλάζει το εφέ, όταν ανεβοκατεβάζω στα εφέ να μου βάζει... να μου κατεβάζει και τα LEDs.
προφανώς δεν έχω και οπτικό, ας πούμε, ερέθισμα για να δω αν δουλέψει. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω κάτω το MIDI mapping που έχω κάνει. Δηλαδή τώρα άμα φτιάξω και τα υπόλοιπα εφέ για όλα τα decks, για τα δύο decks και το... Ναι, αυτό είναι βασικά. Δεν μένει κάτι άλλο. Δηλαδή, άμα καθίσετε και φτιάξετε, ολοκληρώσετε αυτό το MIDI mapping, είναι, όπως είδατε, 4 ώρες δουλειά. 5, 6, 10, μία μέρα. Δεν είναι τίποτα. Και φανταστείτε, εγώ έχω έναν πολύπλοκο controller με τα MIDI channels και με αυτά. Λοιπόν, τώρα στο επόμενο βιντεάκι, αυτό που θα κάνω θα είναι, θα φτιάξω πάνω στα jogs. Να ελέγχω κάποια effects, τις παραμέτρους βασικά. Αυτό το είχα δει από τον Θεό, προσκυνάμε όλοι, σηκωνόμαστε όλοι όρθιοι και χειροκροτάμε, ή Ian Golden, που το είχε κάνει με το από εποχή VCI 100. Λοιπόν, και τι άλλο, αυτό. Επίσης θα κάτσω να φτιάξω και remix decks για πάνω στο reloop, πριν ξεκινήσω, πριν το βάλω στα άλλα, όποτε το βάλω στα ανοιχτή K2. Λοιπόν, παιδες, αυτό είναι το MIDI mapping πάνω κάτω. Τα εύκολα γίνονται σε μια μέρα δουλειά. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό να μην σου λειτουργήσει. Και αυτά. Αν έχετε κάποια πορεία, μιλήστε. Γιατί και εγώ είμαι λίγο χαοτικός. Πηδά από το ένα θέμα στ' άλλο και εντάξει, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να με παρακολουθήσει σε κάποια θέματα. Αυτό ήταν, παιδές. Λοιπόν, μέχρι θεωρητικά αύριο που θα φτιάξω το επόμενο βιντεάκι, μια σκηνή Κυριακή. Αυτά. Καλό απόγευμα. Tchau, tchau.